Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορήθηκα για την εκδήλωση αυτή που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με τίτλο «Παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι». Και με μεγάλη χαρά εκπροσωπώ το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε μια τέτοια εκδήλωση που διοργανώνεται για πρώτη φορά για τους εκπαιδευτικούς και τους θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης, μα κυρίως για τους νέους και τα παιδιά. Περνώντας έτσι το σπουδαίο μήνυμα ότι οι νέοι μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες και να διαμορφώσουν μια άλλη κουλτούρα ακεραιότητας, θεσμικά και εξωθεσμικά, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που συστήθηκε το 2015 απαρτίζουν κυρίως νέοι άνθρωποι με πρώτους τον απελθόντα όσο και τον νυν Γενικό Γραμματέα. Νέοι άνθρωποι με όρεξη και καθαρότητα στη σκέψη και τη δράση, που για πρώτη φορά κατάρτισαν εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που συντονίζουν ελεκτικούς φορείς και συνεργάζονται επιτυχώς με ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ανοίγουν το θέμα στους θεσμικούς φορείς αλλά και την κοινωνία, επιζητώντας τη μεγαλύτερη συνέργεια αυτή των πολιτών και κυρίως των νέων. Τι εννοούμε όμως λέγοντας διαφθορά? Είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο ή απαντά και σε άλλες ιστορικές περιόδους? Και ποιος ο ρόλος όλων μας για την καταπολέμησή του? Τον ορισμό της διαφθοράς μας τον δίνει πολύ εύστοχα η ίδια η Γενική Γραμματεία. Είναι η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάριν ιδιωτικού ωφέλους. Εμφανίζεται με τη μορφή δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, κατάχρησης εξουσίας. Ποιος ζημιώνεται? Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης, εφόσον η εκμετάλλευση της εξουσίας γίνεται προς ίδιον όφελος, ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Ποιος πληγώνεται? Τα δικαιώματα των πολιτών, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, η ίδια η δημοκρατία. Η διαφθορά είναι σύμπτωμα όλων των καιρών που εντείνεται ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης οικονομικής και συνακόλουθα ηθικής. Ο αρχαίος κόσμος βρήθη παραδειγμάτων φαινομένων διαφθοράς και θαραλέας αντιμετώπισης τους από τους δημοκρατικούς θεσμούς υπό το βλέμμα των ενεργών πολιτών, αλλά και παραδειγμάτων άδικων και σκόπιμων καταγγελιών. Το δημοκρατικό πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας διέθετε το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο και τους ελεκτικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης του φαινομένου με τη συνδρομή των άγρυπνων πολιτών. Πριν ξεκινήσει η ανέγερση του ναού της Αθηνάς Νίκης, ελεγκτές ξεσκόνησαν τη μελέτη του Καλλικράτη. Ο Φιδίας παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία ότι νόθευσε το κράμα χρυσού του αγάλματος της Αθηνάς, όπου απέδειξε την αθωότητά του και απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Ο Δημοσθένης το 324 π.Χ. εξορίστηκε από την Αθήνα με την κατηγορία ότι συνεργάστηκε με το μεγαλύτερο καταχρηστή της εποχής, τον Άρπαλο, συνεργάτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπεύθυνο των οικονομικών της στρατιάς. Η περίοδοι μεγάλων κρίσεων ιστορικά ήταν πάντοτε θερμοκήπια διαφθοράς. Σήμερα ζούμε μια τέτοια περίοδο όπου κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι επιφορτισμένο μεταξύ άλλων με μια τεράστια ευθύνη την προστασία ενός δημόσιου κοινωνικού αγαθού του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς υπαγορεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα ανεκτίμητο αγαθό που δεν είναι ιδιοκτησία μας, αλλά ανήκει στη νέα γενιά, τις επόμενες γενιές, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
και περήφανη μπορώ να παραθέσω ότι οι αρχαιολόγοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού δικαιολογημένα έχουν τη φήμη δημοσίων λειτουργών που λιγότερο από όλους υποκύπτουν σε φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας προς ίδιον όφελος, ενώ μάχονται για το δημόσιο συμφέρον με ιδιαίτερο ζήλο. Κάθε χώρος με αρχαιότητες που μένει ακήρυχτος, κάθε μνημείο που μένει απροστάτευτο, κάθε δάσος που γίνεται οικόπεδο, κάθε ακτή που περιφράσεται ανοίγει ένα παράθυρο και μια πόρτα διάπλατη σε αλότρια συμφέροντα, σε εξυπηρετήσεις και εκμετάλλευση. Υπό αυτό το φως είναι επιτακτική ανάγκη οι πολίτες, οι νέοι πολίτες, εσείς, οι νέοι, τα παιδιά, ως ενεργοί πολίτες σε δημοκρατικό πολίτευμα, να ενισχύσετε το έργο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ενεργό συμμετοχή σας. Βεβαίως, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έρχεται σε αντίθεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να ασκείτε έλεγχο στην εξουσία, να παρεμβαίνετε ατομικά ή συλλογικά, να καταγγέλλετε, να διεκδικείτε. Αυτός ο έλεγχος εξάλλου είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ένας αγώνας που δεν πάει χαμένος. Από την ιστορική φράση του Μακρυγιάννη στην Ακρόπολη «Γι' αυτά πολεμήσαμε», όταν Έλληνες αγωνιστές έστειλαν βόλια στους Τούρκους που είχαν οχυρωθεί στο βράχο της Ακρόπολης προκειμένου να μην αφαιρέσουν το μολύβι από τους συνδέσμους της τυχοποιίας του Παρθενώνα, μέχρι σήμερα, πολλά τα παραδείγματα διάσωσης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, χάρη στην ευαισθησία των πολιτών. Σε αυτή τη δύσκολη ιστορικά συγκυρία, έχουμε μια ευκαιρία να συμβάλλουμε μέσα από την παιδεία και τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας δημοκρατικού ελέγχου, για να αντιστρέψουμε τα φαινόμενα διαφθοράς και να διατηρήσουμε τις ηθικές μας αξίες, την ευαισθησία μας, τις αρχές μας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι κέριος για τη διαπαιδαγώγηση μιας νέας γενιάς υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, με επίγνωση του ρόλου, των καθηκόντων και των δικαιωμάτων τους στην προάσπιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενική.